εντυπωσιακό. Αν σκεφτείτε ότι στην Κύπρο συνεργαζόμαστε με λίγο πάνω από 50% των πεντάστερων ξενοδοχείων. Ήδη έχω αλλάξει τον τίτλο της παρουσίασης και το θέμα, γιατί μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής και απόλυτα συμπληρωματικό. Άρα θα σας δείξουμε μία αρκετά διαφορετική προσέγγιση με ό,τι συζητήσαμε μέχρι τώρα, πάντα με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας. Άρα, αντί να μιλήσουμε για personalization, αύξηση του revenue through personalization, θα μιλήσουμε για αύξηση της κερδοφορίας through CRM. Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, συνεργαζόμαστε με πάνω από 300 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. Από μεμονωμένα ξενοδοχεία μέχρι μεσαίους ή και λίγο πιο μεγάλους ομίλους, 20, 30, 50 ξενοδοχείων, τετράστερα, πεντάστερα. Να αναφέρω μονάχα ένα case στο οποίο ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε πρόσφατα. Το Σιρενούσε στην ακτή Αμάλφη βγήκε το 20ο καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο. Πολύ ενδιαφέρον case. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Τώρα, ποιο είναι το θέμα της παρουσίασής μας. Ξεκινώντας σε κάθε καινούριο installation, ένα από τα πράγματα τα οποία ρωτάμε είναι πόσους repeaters έχετε, πόσους επαναλαμβανόμενους πελάτες έχετε στο ξενοδοχείο σας. Και ακούμε ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί έχουμε από το 15, το 20, το 25%. Όταν παίρνουμε όμως τα δεδομένα, τα καθαρίζουμε, κάνουμε την duplication, βρίσκουμε τους κοινούς πελάτες, καταλήγουμε συνήθως, όχι πάντα, αλλά συνήθως σε αποτελέσματα σαν και αυτό εδώ. Δηλαδή, εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι το 92% από τα προφίλ που έχουμε πάρει από το PMS, είτε είναι 30.000 είτε είναι 2 εκατομμύρια, είναι αυτό που λέμε single visitors, δηλαδή έχουν έρθει μόνο μία φορά. Και παραπάνω από δύο φορές, συνήθως έρχεται το 1%. Άρα η ερώτηση είναι, όταν ξοδεύω το 15 με 20% του room revenue για να φέρω καινούριους πελάτες μέσα, Google Ads, Metasets, you name it, όλα αυτά τα οποία σωστά ακούσαμε και πρέπει να γίνονται. Πόσα χρήματα ξοδεύω για να φέρω μέσα τους σωστούς, επιλεγμένους, γνωστούς πελάτες, οι οποίοι θεωρητικά είναι ικανοποιημένοι από το service, γιατί αν δεν είναι από άλλα θέματα να λύσω, όταν εκεί το κόστος είναι 2%, 2,5%, 5%, πόσο μου στοιχίζει ένα email, 0%, που είναι ο πελάτης ο οποίος πριν φύγει θα κάνει την επόμενη κράτηση ή με ένα τηλέφωνο θα μου την κάνει και θα μου στοιχίσει το τίποτα. Ενδιαφέρον όμως το τι κάνει. Επιπλέον, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της PwC, η οποία λέει το εξής. Οι πολύ καλοί μου πελάτες, που θα τους ορίσουμε στη συνέχεια, το που λέμε elite, οι elite πελάτες είναι οι high value repeaters, γιατί όλοι οι repeaters δεν είναι ίδιοι. Είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 17% περισσότερο από τους υπόλοιπους, μόνο και μόνο εάν αναγνωρίσουμε την αξία τους στον οργανισμό μας και τους δώσουμε πίσω κάποια benefits τα οποία πρακτικά δικαιούνται να πάρουν. Θα σας πω το εξής παράδειγμα. Ερχόμενος εδώ στην Κύπρο έπρεπε να κλείσω ένα αεροπορικό εισιτήριο. Οπότε τι έκανα, αποκεκτημένη ταχύτητα και όχι μόνο, μπήκα στην Aegean και το έκλεισα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πιο οικονομικά εισιτήρια από αυτό το οποίο έκλεισα εγώ. Γιατί όμως το έκανα, γιατί είμαι χρυσός πελάτης της Aegean, έχω fast track, access to business lounge, θα πάρω μίλια, να πώς δουλεύει το loyalty. Και όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το loyalty στον ξενοδοχειακό χώρο δουλεύει πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο industry. Okay. Άρα θα μιλήσουμε για CRM. Υπάρχει πάρα πολύ παραφιλολογία πίσω από το CRM. Πραγματικά δεν έχω χρόνο, έχω πάρα πολλά slides δυστυχώς. Οπότε κάποια θα τα κάνω πολύ γρήγορα. Επιπλέον κρατήστε ότι όλα τα case studies, όλα τα γραφήματα που θα σας δείξουμε είναι πραγματικά cases. Πολλές φορές βλέπουμε, όταν ξεκινήσαμε πριν από 7 χρόνια, θα το πω, να δουλεύουμε στο hospitality της CRM, ερχόμενοι από άλλους κλάδους, είδαμε ότι το CRM πολλές φορές είναι συνώνυμο του ό,τι λέει εδώ πέρα. Το CRM είναι Power Revenue Through Email Marketing. Δηλαδή, το email marketing ήταν CRM ή το CRM ήταν email marketing. Το οποίο συμβαίνει γιατί κάποιοι παραδοσιακοί CRM παίκτες από όλες το functionality, service, marketing και sales το οποίο δίνουν, το μόνο πράγμα το οποίο πρακτικά ήταν applicable στον χώρο του hospitality ήταν το email marketing. Ωραία. Ορισμοί πάρα πολύ, πόσοι υπάρχουν, όσοι vendors και consultants υπάρχουν στην αγορά. Η IBM, ας πούμε, μας λέει ότι θα ασχοληθώ με τους most profitable customers, ενδιαφέρον, και θα κάνω συστήματα για διαδικασίες, IBM. Okay. Core business strategy. Πάλι για επιλεγμένους πελάτες, το οποίο θα μου αυξήσει το κέρδος. Και συνεχίζουμε
πάλι business strategy. Ο ορισμός που με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο είναι αυτός εδώ, ο οποίος μιλάει για business philosophy. Άρα τι περιμένουμε μπαίνοντας σε ένα CRM κόσμο? Να κάνουμε align τη στρατηγική μας, την κουλτούρα μας, τα συστήματα, τις διαδικασίες και τους ανθρώπους. Το benefit το οποίο θα έχουμε θα είναι τεράστιο. Εδώ συμφωνούν όλοι οι αναλυτές. Το hospitality business, παρότι είναι catering service oriented industry, έχει μείνει πίσω σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα industry στον χώρο του CRM. Και συμφωνούν όλοι ότι μία μικρή αλλαγή σε αυτό που λένε customer orientation θα έχει τεράστιο impact, και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα ουσιαστικά, στην business. Οπότε, μιλώντας για customer orientation, το πόσο focus είμαστε ή το management attitude προς το customer orientation είναι critical. Εδώ όμως τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν, γιατί μιλάμε για μια θεμελιώδη αλλαγή η οποία συγκελείται μέσα στα ξενοδοχεία, η οποία είναι πια. Το focus φεύγει ή οφείλει να φύγει από τις διαδικασίες, δηλαδή να τρέξω το ξενοδοχείο και να το κάνω κερδοφόρο διαχειριζόμενοι τα κόστη, και να πάω στο πώς θα διαχειριστώ τις πελατειακές ανάγκες. Αυτό το πράγμα από μόνο του έχει τεράστιο impact στα αποτελέσματα της εταιρείας, είτε μιλώντας για να αυξήσω το customer lifetime value, είτε να κάνω retention κτλ. Ωραία. Έχουμε 5 σημεία τα οποία θεωρούμε ότι είναι τα critical για να αρχίσει να μπαίνει κανείς σε αυτό το χώρο. Άρα, 5 στρατηγικές. Πρώτη στρατηγική. Πρέπει να μάθω ποιος είναι ο πελάτης. To know my customer. Οκ. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Χρειάζομαι δεδομένα. Πού βρίσκονται τα δεδομένα? Τα δεδομένα βρίσκονται καλά κρυμμένα μέσα σε κάποια συστήματα, τα οποία πρέπει να τα βγάλω, να τα καθαρίσω, να τα ομογενοποιήσω, να αυτοματοποιήσω αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια να τα δώσω πίσω κάπου. Ένα από τα συνήθεια argument τα οποία έχω είναι το εξής. Μα εγώ έχω όλα μου τα δεδομένα για τους πελάτες σε ένα σύστημα. Πού? Στο PMS. Οκ. On average, στους δικούς μας πελάτες, το PMS μας δίνει περίπου το 40% από τα συνολικά δεδομένα τα οποία έχουμε για τους πελάτες. Και έχουμε περιπτώσεις αρκετά όριμες, όπως αυτό εδώ πέρα που δείχνω, όπου το PMS μας δίνει το 11% από τα συνολικά δεδομένα. Όταν στη συνέχεια θα ρίξουμε μια ματιά στο Verity, θα καταλάβετε για ποια δεδομένα συζητάμε. Άρα, το νούμερο είναι να μάθω τους πελάτες, πρέπει να διαχειριστώ τα δεδομένα, όχι απαραίτητα big data, αλλά σίγουρα αρκετά. Το δεύτερο, customer engagement. Όλα αυτά ενέχουν θεμελιώδεις αλλαγές στην κουλτούρα του οργανισμού. Και όταν μιλάμε για engagement, εννοούμε στο να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μία αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη, έτσι ώστε ο πελάτης, πέρα από το τι κάνει, έκανα την κράτησή μου κάθε Απρίλιο για να έρθω τον Μάιο στη σουίτα, να μάθουμε το τι θέλει και το τι δεν θέλει, τα needs και τα wants, τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσω να τον εξυπηρετήσω καλύτερα. Και με βάση αυτή τη γνώση θα στήσουμε προϊόντα, υπηρεσίες και θα αυξήσουμε την κερδοφορία μας. Ωραία. Παραδείγματα. Πάνω από το 70-80% των πελατών μας έχουμε ένα είδος loyalty προγράμματος. Ένα από τα πράγματα τα οποία γίνονται είναι ότι επιτρέπουμε στους πελάτες να μπαίνουν, να βλέπουν τον λογαριασμό τους, να κάνουν πράγματα μέσα σε αυτό, μέσα από αυτό που λέμε guest portal. Και ένα από τα πράγματα που τους ζητάμε είναι: πείτε μου πράγματα για εσάς. Ποιο είναι το δωμάτιο το οποίο προτιμάς? Όταν πηγαίνεις διακοπές, τι κάνεις συνήθως? Έχεις κάποια προτίμηση στο F&B και πάει λέγοντας. Πιστέψτε με λοιπόν ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των πελατών απαντάει αυτές τις ερωτήσεις. Γιατί? Γιατί θέλει, περιμένει από εσάς να τις ακούσετε και να τις λάβετε υπόψη. Δεύτερο παράδειγμα. Κατοικίες. Μύκονος Σαντορίνη. Εξαιρετικό brand. Είναι από τα καλύτερα brand της Ελλάδος. Ο κάθε booker, no matter από ποιο κανάλι έχει, και όλοι όσοι μπαίνουν και κάνουν subscribe στο newsletter, αν μπείτε τώρα δηλαδή, θα δείτε ότι σας ρωτάει δύο πράγματα. Δεν μπορείτε να το διαβάσετε, αλλά ουσιαστικά τι λέει? Λέει, αν ταξιδεύεις με φίλους, οικογένεια, και τι προτιμήσεις έχεις όταν ταξιδεύεις? Θες να κάνεις shopping, σε ενδιαφέρει το well-being, wine and wine tasting? Και τι συμβαίνει λοιπόν στη συνέχεια? Ο κάθε booker, το pre-arrival email το οποίο παίρνει, είναι απόλυτα προσωποποιημένο. Στον άγνωστο πελάτη, στο newcomer τώρα φανταστείτε εδώ. Γιατί απλά τον ρώτησε και μου απάντησε. Άρα, έχω κάνει κράτηση στο σελήνη του εστιατόριό μου? Όχι. Προσφορά για το σελήνη. Όχι προσφορά. Έμφαση στο σελήνη. Με ενδιαφέρει το wine and wine testing. Πληροφορία για wine and wine testing. Άρα, κάνω personalized το μήνυμα στον άγνωστο πελάτη αυτή τη στιγμή. Να πούμε για λίγο στο περίπτωση. Όλα τα δεδομένα σα δω και πάλι που σα δείχνουν πραγματικά. Εδώ πρέπει να έχουμε ονομάσει τον πελάτη σε πίνε κάμπιερ.
Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις προτιμήσεις. Άρα βλέπω ότι οι προτιμήσεις στο accommodation είναι W-Bed, F&B, τον ενδιαφέρει η ελληνική κουζίνα, γκριλ κτλ. Οκ. Preferences τα οποία έχουν δηλωθεί από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο ξενοδοχείο. Άρα είναι η guest relation manager, πραγματικό παράδειγμα στην Ελλούντα πριν από λίγο καιρό, μας λέει η κυρία Τάδε θέλει τα λουλούδια στο δωμάτιό της να είναι από το κήπο και όχι από το αμφιβολείο. Και όλα τα υπόλοιπα preferences τα οποία έρχονται με τις κρατήσεις ή σχόλια τα οποία βρίσκονται πάνω στο λογαριασμό. Preferences, needs and wants. Όλη η πληροφορία η οποία έχει να κάνει από το PMS, fast-stage, προφανώς εδώ πέρα έχουμε ένα dashboard, visits, revenue, nights κλπ. Και όλη η πληροφορία αναλυτικά για το τι συμβαίνει σε κάθε μια κράτηση, ακύρωση, non-show, οτιδήποτε. Οκ. Other revenue είναι οι καταναλώσεις, οι αγορές που έχει κάνει ο πελάτης από οποιοδήποτε άλλο κανάλι. POS. Έχω πάρει μια Coca-Cola, έχω πάρει ένα burger, έχω δώσει ένα tip στην. Στη Φωτεινή, 8 ευρώ. Εδώ θα δω το αγαπημένο μου spa treatment, θα δω την ενοικίαση του αυτοκίνητου, θα δω οτιδήποτε άλλο δεν έχει να κάνει με το accommodation. Timeline, όλη η ιστορία του πελάτη. Έγινε τι upgrade, card issuing, cancellation. Έκανα match δύο προφίλ τα οποία για κάποιο λόγο είχαν ανοιχτεί από λάθος ή για τον οποιοδήποτε λόγο στο PMS. Έκανε login. Σε πραγματικό χρόνο βλέπουμε ποιος μπαίνει στο site, κάνει login και βλέπει το λογαριασμό ότι κάτι κάνει πάνω σε αυτό. Άρα δείτε την πληθώρα των δεδομένων τα οποία ήδη συζητάμε. Και έχω ξεχάσει να βάλω εδώ πέρα τα surveys, έχω ξεχάσει να βάλω εδώ μέσα τα complaints, έχω ξεχάσει να βάλω εδώ μέσα τα email που του στέλνει και πώς από αυτά ανοίγει, πώς από αυτά κάνει click. Match. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα λογαριασμό που έχει ήδη 6 profiles και τα 5 profiles έχουν ενωθεί αυτόματα και έχουν μπει κάτω από το κύριο προφίλ το οποίο όλες πια οι επισκέψεις και η πληροφορία έχουν μπει κάτω από αυτό. Okay. Μία μικρή αίσθηση για το πώς δείχνει ένα CRM σύστημα και τι πληροφορία έχω μαζέψει από τα διάφορα sources. Λοιπόν, αλλαγή στο market. Εξίσου θεμελιώδης. Ομίλητε τώρα όλα θεμελιώδη. Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι. Δεν το ακούμε πια πολύ συχνά. Παλιά το ακούγαμε περισσότερο γιατί λένε ότι εγώ πρέπει να τους εξυπηρετήσω όλους το ίδιο. Wrong. Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι και θα το αποδείξω αυτό στη συνέχεια. Οι repeaters έχουν ιδιαίτερη σημασία για μένα. Αυτό είναι και λίγο gut feeling και ισχύει στα ξενοδοχεία, αλλά θα σας πω εδώ πέρα το εξής. Δεν είναι όλοι οι repeaters που έχουν την ίδια αξία. Οδηγούμε μέσα από τη γνώση του πελάτη να αρχίσω να δημιουργώ καινούργια προϊόντα και καινούργια services πρακτικά για τον κάθε individual. Και στοχεύω πάντα στο profit. Άρα οι επενδύσεις που κάνω πια στο marketing μπορεί να αποδείξουν το ROI στο τέλος της ημέρας. Παραδείγμα. Λόγαλι πρόγραμμα. Diamond πελάτης, customer lifetime value, δηλαδή όλα τα χρήματα που έχει ξοδέψει μέχρι τώρα σε μένα, 13.000 ευρώ. Ο κοινός πελάτης, και δείτε τώρα τη διαφορά εδώ πέρα, έχω 136.000 προφίλ, 102 είναι οι Diamond πελάτης, 1.346, δηλαδή ο ένας Diamond πελάτης έχει την αξία από 10 πελάτες μέσα στον οργανισμό. Από το 95% αν θέλετε. 10 πελάτες. Το average visit revenue, δηλαδή τα χρήματα που μου δίνει κάθε φορά που έρχεται μέσα, είναι 4.880 ευρώ, καθαρό. 5.000 ευρώ. Κάθε φορά λοιπόν που θα έρθει ένας diamond πελάτης, πόσα από αυτά τα χρήματα που μας δίνει τα 5.000 του τα επιστρέφουμε πίσω in the benefits. Free transfer από το αεροδρόμιο. Πόσα μπορώ να ξοδέψω, 50-100 ευρώ. Σκεφτείτε την αξία που θα έχει αυτό το πράγμα, benefit πίσω σε αυτόν. Γιατί αυτή είναι η ambassador που έχει. Άλλο παράδειγμα. Κάθε προφίλ το οποίο μπαίνει μέσα στο CRM αυτόματα κατηγοριοποιείται σε ένα cluster. Αυτόματα, έχουμε 10 clusters. Οι elite πελάτες είναι οι high value repeaters. Εδώ το λοιπόν, το 4% των πελατών, δημιουργεί το 18% του τζίρου. Αυτή είναι η σημαίνουσα αξία που έχουν αυτοί οι πελάτες. Και έχουν, παρατηρήστε εδώ πέρα, 5,9 επισκέψεις. Άρα είναι αυτό που λέμε high value repeaters. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί λίγο πιο κάτω στο cluster των loyal έχω πάρει 5,9 επισκέψεις. Άρα και οι δυο είναι το ίδιο repeaters. Ποια είναι η διαφορά τους. Οι elite πελάτες έχουν average visit revenue 1.800 ευρώ και οι loyal πελάτες έχουν average visit revenue 400 ευρώ. Πιο οικονομικές περίοδες. Μικρότερο length of stay. Πιο οικονομικό ξενοδοχείο. You name it. Τελείως διαφορετικά προφίλ. Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι. Okay. Repeaters.
ADR. Το μέσο ADR αυτού που έχουν έρθει μόνο μία φορά είναι 583 ευρώ. Το μέσο ADR αυτού που έχουν έρθει 9 φορές είναι 41 φορές περισσότερο. Πόσο γράφει εδώ? 826. Άρα είναι αυταπόδεικτο ότι όσε πιο πολλές φορές έρχομαι, τόσο πιο πολλά λεφτά ξοδεύω. Μεγαλύτερο ADR. Δείτε όμως εδώ, όταν κάνουμε την ίδια ανάλυση στα clusters, θα δούμε ότι οι elite και οι loyal πελάτες έχουν τον ίδιο αριθμό επισκέψεων, αλλά τελείως διαφορετικό ADR. Οι elite δηλαδή έχουν 80% καλύτερο ADR από τους loyal. Τι θέλω να πω με αυτό? Εμείς αυτόματα μέσα στο CRM κάνουμε classify τους repeaters με παραπάνω από δύο επισκέψεις, αφήστε τις δύο επισκέψεις, σε τέσσερα διαφορετικά clusters. Άρα όλοι οι πελάτες δεν είναι ήδη, οι repeaters έχουν πολύ μεγάλη αξία για μας. Δεν μπορώ να κάνω μία αλλαγή μέσα στον οργανισμό αν δεν ασχοληθώ με organization θέματα. Και εδώ πέρα υπάρχουν δύο κύρια points. Το ένα είναι εκπαίδευση, έχω πάρα πολλά παραδείγματα να σας πω για το πώς το έχει να γίνει, πόσο συχνά πρέπει, απαραίτητο. Και δεύτερον, commitment και support από το management. Δεν μπορεί να δουλέψει αλλιώς. Και τα κάνω oversimplify, αλλά είναι το κάθε ένα από αυτά τα bullets είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ένα από τα πράγματα που θέλουμε να ρυθμίσουμε στους ανθρώπους που είναι μέσα στο ξενοδοχείο είναι να ενισχύσουμε τους πελάτες να μας λένε τις απόψεις τους, τα παράπονά τους, να κάνουμε complaints και προφανώς να προσπαθούμε να τα λύσουμε. Παραδείγματος χάρη, έχω έναν elite πελάτη ο οποίος κάνει check-up, φέρει και μου απαντάει στον ερωτηματολόγιο ότι δεν είμαι και πολύ ευχαριστημένος. Elite πελάτης. Αν δεν τον πάρει ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου τηλέφωνο, θα πρέπει να τον πάρει ο διευθυντής του ξενοδοχείου τηλέφωνο και να του πει: φίλε, ποιο είναι το πρόβλημα, και να προσπαθήσει να το λύσει και κάτι να του δώσει στη συνέχεια. Απαραίτητα κομμάτια, τώρα ίσως να σας λέω για την προπαίδεια, αλλά δεν το βλέπουμε τόσο συχνά. Πάρα πολύ πληροφορία. Όλη αυτή η πληροφορία συγχρονίζεται και κάνει fully personalized, όλα τα digital κομμάτια. Οκ, τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους που είναι μέσα στο ξενοδοχείο, στο non-offline κόσμο? Άρα, πώς μπορούμε να δώσουμε αυτή την πληροφορία στους ανθρώπους της guest relations, form, receptionist, F&B, πώς θα τους δώσουμε αυτή την πληροφορία πίσω για να εξυπηρετήσουν το παλέτ καλύτερα εκεί? Άρα, ένα από τα πράγματα που κάνουμε είναι αμφίδρομη επικοινωνία με το PMS. Άρα, σπρώχνουμε πράγματα πίσω στο PMS και θα σας δείξω άλλο ένα παράδειγμα εδώ, όπου, παραδείγματος χάρη, όπερα. Ένα από τα καλύτερα PMS. Μέσα στο προφίλ της όπερας, όταν κάνει κλικ πάνω στο εικονίδιο, που αυτό θα το αλλάξουμε, αλλά δεν έχει σημασία, κάνει κλικ πάνω στο εικονίδιο του browser και ανοίγει το Verity μέσα στην όπερα. Και το ίδιο ακριβώς πράγμα έχουμε κάνει με το προτέλ. Δηλαδή, εδώ είμαι σε προτέλ οθόνη και βλέπω το προφίλ. Άρα, έχουμε δώσει όλο το CRM μέσα στο PMS. Δείτε άλλο ένα ωραίο παράδειγμα. F&B. Παίρνω παραγγελία. Βάζω τον αριθμό του τραπεζιού, τον αριθμό του δωματίου και του κάνει μήνυμα. Not allergic. Του κάνει μήνυμα το προηγούμενο κρασί που πήρε ο τάδε είναι αυτό. Έτσι. Ουσιαστικά τι λέμε, αναβαθμίζουμε το service αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι όλη η ιστορία του CRM. Ερώτηση. Τι σχέση έχει το CRM με το loyalty? Το loyalty για μας είναι υποσύνολο του CRM. Έρχεται λοιπόν να μας δώσει εργαλεία. Να μας δώσει την κάρτα, να μας δώσει τους πόντους, το recognition. Και σχετίζεται άμεσα, γιατί αν παρατηρήσετε εδώ, οι elite πελάτες, όπως βλέπετε, όλα γυρίζουν γύρω από τα clusters. Οι πελάτες δεν είναι οι ίδιοι. Από τους elite πελάτες, το 76% είναι loyalty mail. Προφανώς, οι πολύ καλοί μου πελάτες θα μπουν μέσα. Τι βλέπω όμως εδώ, ότι ένα ποσοστό 23%, 24% δεν έχει μπει. Φταίω εγώ? Μήπως η guest relation δεν έκανε στοχευμένες ενέργειες για να γράψει τον elite πελάτη την ώρα που ήρθε στο ξενοδοχείο? Και αυτά εδώ πέρα είναι δεδομένα από τους πρόσφατους πελάτες. Δεν είναι πελάτες που έχουν έρθει 4-5 χρόνια. Ή μπορεί κάποιος να μην θέλει να γραφτεί. Άρα εκεί τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να τον ανταμείψω, να τον αναγνωρίσω σαν elite πελάτη, αλλά απ' την άλλη πρέπει να τον κάνω balance υποστηρίζοντας το loyalty program. Ακόμα και το mild, bombay, το hit, τον όρο κάνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή η έμφαση προφανώς είναι στο bombay. Παρ' όλα αυτά όμως, ένας repeater θα πάρει κάποια στοιχειώδη μπέντε. Εντάξει, αλλά για να πάρει όλα θα πρέπει να γίνει μέρος του λόγου. Και πριν σας δείξω μερικά case studies, κάνουμε εδώ ένα μικρό summary, λέγοντας το εξής. Προφανώς μιλάμε για κουλτούρα, μιλάμε για customer centricity, το οποίο αγγίζει σίγουρα τέσσερις τομείς. Είπαμε, στρατηγική, ανθρώπους, διαδικασίες, συστήματα. Το τι μπορώ να επηρεάσω, σκεφτείτε το και μόνοι σας. Ενδεικτικά,
Έχουμε περίπτωση ξενοδοχείου αλυσίδας στην Κρήτη με 4 ξενοδοχεία, όπου έχει, δουλεύουμε μαζί εδώ και 6 χρόνια. Έχει αναβαθμίσει τόσο πολύ το προϊόν του, έχει ένα δίστερο, 2-3 ένα τετράστερο ξενοδοχείο. Έχει αναβαθμίσει τόσο πολύ το προϊόν του, έχει αυξήσει τόσο πολύ τα ίδια του και αν είναι δυσανάλογο με τα δωμάτια. Δηλαδή τώρα πια παίρνει αρνητικές κριτικές γιατί σου λέει: εγώ το πληρώνω, παίρνω ένα πολύ καλό σέρβις, αλλά το δωμάτιο δεν είναι καλό γιατί είναι τρίστερο ξενοδοχείο. Και όμως το σέρβις έχει πάει στο Θεό. Increase customer lifetime value ή maximize customer lifetime value. Αν βλέπαμε τα clusters, θα βλέπατε ότι τα διαφορετικά personas έχουν τελείως διαφορετικό opportunity. Experience, retention, satisfaction, reduced acquisition cost. You name it. Όλα αυτά χτυπάνε κατευθείαν στο profitability και στο top line, αλλά απόλυτα στο profitability. Βλέπουμε, πιστέψαμε σε αυτό, και τοπικά και παγκοσμίως, βλέπουμε μία τάση προς το CRM στα ξενοδοχεία για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Το 2000 ήταν αυτό που έτρεξε, αν γυρίσετε πίσω, στις αεροπορικές, στις τράπεζες, στους retailers, όλοι μιλούσαν τότε για CRM. Τα ξενοδοχεία μιλάνε τώρα για CRM. Revenue programs. Θα σας δείξω παραδείγματα πάνω σε αυτό εδώ, τα οποία μέσα από το CRM αρχίζω και επηρεάζω πράγματα για τις απευθείας κρατήσεις, το OTA conversion, upsell, cross-sell, you name it. Ξέρεις τον πελάτη. Δεν γίνεται overnight. Κάθε χρόνο οι πελάτες μας πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά. Η πληροφορία είναι πάρα πολύ, τα πράγματα γίνονται σύνθετα, δηλαδή η αλλαγή δεν επιτυγχάνεται, όπως λέω, overnight. Ναι. Δύο λεπτά. Η πρότασή μας είναι ότι ξεκινάμε, το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να ξεκινήσουμε είναι το lawyer. Γιατί το lawyer είναι στο DNA σας, το γνωρίζετε πολύ καλά και είναι σχεδόν πάντοτε το πρώτο βήμα του WordCR. Για μένα δεν χρειάζεται να περιμένετε καθόλου. Τώρα υπάρχουν προφανώς brands που σου λένε: εγώ δεν θέλω λόγια. Οι πελάτες μου δεν περιμένουν να πάρουν πόντους. Σιρενούσα. Ναι, αλλά. Four seasons. Mandarin. Εκεί όλα τα λεφτά είναι το CRM. Nothing else. Okay. Έχω 4 ή 5 case studies. Τα δύο τελευταία είναι τα πιο σημαντικά. Τα πρώτα θα τα κάνω λίγο πιο γρήγορα για να κερδίσω χρόνο. Mitchis, 20 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρείες. Εξαιρετικό user experience, εξαιρετικό personalization, μπαίνει στο site, σου λέει: γεια σου, πανίκο. Αυτός ακολουθεί σε όλο το navigation που κάνει, το βέβαια από πίσω ακούει τα πάντα όλα για το τι συμβαίνει. Αλλάζει το περιεχόμενο με βάση ποιος είσαι. Personalized rates στην web hotelier. Loyalty redemption με τιμοκατάλογο που είναι με πόντους, όπως το κάνει στην Aegean. Μπαίνει με τα μίλια σου, πας να ξοδέψεις, θα πάρεις ένα δωρεάν αεροπορικό στήριο, το ίδιο πράγμα κάνεις εδώ. Άρα web hotelier, πόντι, online redemption on post. Το loyalty έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, πολύ πρόσφατα στείλαμε A-B testing προσφορές σε υφιστάμενους πελάτες για να γραφτούν στο loyalty πρόγραμμα. Αν κάνεις συγκράτησή σου από τότε έως τότε, για να πας στο ξενοδοχείο από τότε έως τότε. Και κάναν δύο δοκιμαστικά. Το ένα ήταν με vouchers και το άλλο ήταν με προσφορές. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αρκετά προχωρημένα. Email marketing, full αυτοματισμούς, αυτό είναι άλλο case. Δείτε το εξής, ότι είτε σε αυτοματοποιημένα transactional emails, 3 ευρώ, post impatient, you name, απόλυτα personalized, είτε στα τακτικά marketing campaigns τα οποία κάνω, το open rate είναι 60%. Είναι 60% και το click through είναι 40%. Όχι, 14%. Γιατί είναι super relevant σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει ο άλλος. Πάμε λοιπόν να δούμε δύο ενδιαφέροντα case. Το οποίο ενδιαφέρον να το κρατήσει στο τέλος. Πραγματικό case. Αλυσίδα ξενοδοχείων στην Κρήτη. RevPort. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για RevPort. RevPort. Revenue per occupied room. Άρα έχω φύγει από το αναπλό τζίρο του δωματίου και έχω βάλει και τα υπόλοιπα μας. Αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο. Έχει φτάσει 400 ευρώ από 314. Τρεις λόγοι. Και μπορώ να σου πω και πώς γίνανε αυτά τα πράγματα. Το ξενοδοχείο έχει board από BB έως All Inclusive. Το 19 η ποσόστοση του All Inclusive ήταν 68% και πήγε στο 82%. Γιατί, pre-arrival email, τι κράτηση έχεις, BB, θα σου μιλήσω για All Inclusive. Μπαίνεις στο ξενοδοχείο, η reception, θα σου μιλήσω για All Inclusive. Έλα να γνωρίσεις τα εστιατόρια μας. Το αυξήσαμε. Okay. F&B, δείτε την αύξηση. Τα F&B είναι τα επισητιστικά πέραν του board.
200% επάνω. Έξτρας, 230% επάνω. Να πώς αυξήθηκε το ρεύμα. Τελευταίο παράδειγμα. Δεν έχει σημασία που είναι αυτή η αλυσίδα, είναι αλυσίδα. Ακόμα και μέσα στον κορονοϊό, τα ανάγκες αυξηθήκαν. Πήγανε από τις 24.000 στις... πόσες πήγανε, 76.000. Ακόμα και μέσα στον κορονοϊό. Το revenue mix στους web individuals, δηλαδή στις απευθείας κρατήσεις, ξεχάστε το digital, ξεχάστε το απευθείας, μιλάμε τώρα μόνο για web hotelier. Πήγε από το 5 στο 31%. Από το 5 στο 31%. Και εδώ έχουν επιπλέον direct. Individuals. Πήρα τηλέφωνο, μπήκα, έστειλα email, φεύγω από το ξενοδοχείο, κάνω κράτηση. Individuals. Και εδώ είναι ό,τι έχεις. Αυτή εδώ η επιτυχία έχει πολλούς πατεράδες. Εγώ θα σας πω τι έχουμε κάνει εμείς. Όταν πάρουμε αυτό το revenue mix και το χωρίσουμε σε loyalty μέλη, μη loyalty μέλη, θα δείτε ότι τα loyalty μέλη κατά 75% κάνουν κράτηση απευθείας. Και τα loyalty μέλη στις απευθείας κρατήσεις έχουν πάρει ποσοστό όχι μόνο από τους OTAs, έχουν πάρει ποσοστό και από τους tour operator travel agents. Nice. Γιατί αυτό είναι το loyalty. Τελευταίο slide. Αυτό εδώ είναι το ίδιο case όμως. Είναι το ίδιο case. Για να δείτε τώρα και πώς έχει χτυπήσει την κερδοφορία. Είναι από τους καλύτερους πελάτες εγώ που τέλει, είμαι σίγουρος. Το ξέρω. Λοιπόν, εδώ είναι το ADR, η μαύρη γραμμή είναι το ADR των μη loyalty μελών. Περιμένουμε ότι τα loyalty μέλη θα πληρώσουν παραπάνω. Το είπαμε αυτό στην αρχή ούτως ή άλλως. Ισχύει. Άρα δείτε πώς αυξάνεται. Και αυτή εδώ η κόκκινη γραμμή είναι το ADR των loyalty μελών. Το ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, με τελευταίο 18%. Δηλαδή, τα loyalty μέλη, ανεξαρτήτως καναλιού κράτησης, πληρώνουν 18% περισσότερο ADR από τα μη loyalty μέλη. It works. Λοιπόν, και νομίζω ότι... Ναι, κράτησα λίγο παραπάνω, συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.